μέσα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για πολλούς λόγους, αλλά οι ομιλίες οι οποίες εκφανήθηκαν πριν λίγο από τον Σεβασμιότατο, από τους γενικούς προξένους, κύριο Κωνσταντινίδη, από την επιστολή του καθηγητή μου, του Νίκου Δέρτα Τριανταφυλόπουλου, με έκαναν πραγματικά να μπορώ, αν όντως αξίζω, τόση χαρά και τόσο μεγάλη συγκίνηση. Αποτελεί ξεχωριστή χαρά και τιμή για μένα που με τιμά ο ύφεστος, ο ιστορικός σύλλογος της ιδιαίτερης πατρίδας μου, όπως δηλώθηκε και προηγουμένως, διανύει το 114 έτη από την ίδρυσή του. Με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Εθνικός Κήρυγας, για τον οποίο ο Σεβασμιότατος μίλησα με τόσο συγκινητικά λόγια, θα συμπληρώσει στις 2 Απριλίου 105 χρόνια ζωής. Εκ των οποίων τα 41 είναι υπό τη δική μας διεύθυνση και ιδιοκτησία. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΙΦΕΣΟΥ, τον φίλο Λευτέρη Χασάπη, αλλά και τον παιδικό μου φίλο, τον αντιπρόεδρο Αλέκο Τσουκαλάκη. Ο οποίος μίλησε με τη φωνή της αδερφικής φιλίας που μας ενώνει. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Αλπιδοφόρο. Που με τιμάει, αλλά και μας τιμά. Ιδιαιτέρως με την παρουσία του απόψε εδώ. Ήδη, όπως γνωρίζετε, ο Σεβασμιότατος έχει φέρει την ελπίδα και ήδη προχωρά ακάθεκτος να λύσει τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα τα οποία κληρονόμησε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος γιόρτασε πριν ακριβώς μια εβδομάδα τα γενέθλιά του και το ευχόμαστε χρόνια πολλά, δεν θα μπορούσε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να είχε κάνει καλύτερη επιλογή από τον κύριο Αρχιδοφόρο. Και επίσης ευχαριστώ τον καλό μου φίλο, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, τον Δάκτωρα Κωνσταντίνα Κούτρο, για την παρουσία του, και ο οποίος, όπως είπε προηγουμένως, είχαμε μια πάρα πολύ στενή και καλή συνεργασία και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Αλλά επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου, κύριο Άλεξ Φέδωρος, τον ευχαριστώ θερμά για τα καλά του λόγια και όπως γνωρίζει ήμουν, είμαι και θα είμαι και εγώ και η οικογένειά μου καλή φίλη, στενή φίλη του κυπριακού ελληνισμού. Μεταξύ μας είναι επίσης και μερικοί αγαπητοί φίλοι οι οποίοι δεν είναι λιμνοί
Κανένας από τους χαίρετε δεν είναι τέλειος, τι να κάνω. Αναφέρομαι στο ζεύγος Τσίλαν, Κοφινά, Γκούση και ο αγαπητός μου φίλος ο Στέφανος Επέρης. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τον παλιό μου φίλο, τον Γρηγόρη Μανινάκη. Ο οποίος διδάσκει ποιοτική μουσική στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης για πολλά χρόνια. Σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, η επιστολή έκπληξη του φιλόλογου καθηγητή μου, του Νίκου Δέτα Τριανταφυλόπουλου, με συγκίνησε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι ο Νίκος Δέλτα Τριανταφυλόπουλος, έτσι τον αποκαλούσαμε, ήταν ο καθηγητής ο οποίος σημάδευσε τη ζωή μου. Ήταν ο καθηγητής που με ενέπνευσε. Ήταν ο καθηγητής, αν μπορώ να έχω την προσοχή σας για 5 λεπτά. Ήταν ο καθηγητής ο οποίος μας δίδαξε ότι έχουμε χρέος. Να βάζουμε το συμφέρον του συνόλου πάνω από το συμφέρον του εαυτού μας. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το δίδαγμα, αυτή η συμβουλή, προσπάθησα να την ακολουθήσω και στη δουλειά μου. Και για μια ακόμη φορά εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Νίκο Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Επίσης θέλω να αναφερθώ στο νέο μας Μητροπολίτη, δυναμικό ιερόθεο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει αγαπήσει το νησί μας ήδη. Και τον ευχαριστώ για τα θερμά λόγια τα οποία έχει γράψει στο Λεύκοβα, που εκδώσατε και το οποίο είναι τόσο καλό και ξέρω, Αλέκο, πόσο δύσκολη επίπονη δουλειά είναι, αλλά είναι ένα λεύκομα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω σε όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την πολύ όμορφη παιδιά απόψε. Φίλες και φίλοι, αισθάνομαι απόψε την ανάγκη να αναφερθώ σε ένα μεγάλο απόντα. Τον αείμνηστο πατέρα μου, τον Ηρακλή, που πολλοί από εσάς γνωρίζατε και αγαπούσατε. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έφυγε. Όμως δεν έφυγε ποτέ από τη σκέψη μου. Σκέφτομαι κάθε μέρα. Αφιερώνω λοιπόν την τιμή που μου κάνατε στη μνήμη του. Την αξίζει πολύ περισσότερο από μένα. Θεωρώ επίσης τον εαυτό μου ευλογημένο από το Θεό. Λίτσα, την αγάπη της ζωής μου και για τα λατρευτά μου παιδιά, την Βανέσα, τον Ηρακλή και τον γαμπρό μου τον Μάθιο. Μάθιο, we love you. Χαίρομαι επίσης αφάνταστα
μαζί μας και η μητέρα μου, η Χαραλαμπία, και η αδερφή μου, η Βέτα, για τις οποίες ό,τι και να πω είναι λίγα. Απλά θα πω ότι είμαι βαθύτατα, βαθύτατα ευγνώμων. Αδέρφια Λιμία, από τότε που παρατήθηκα από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών Αρμόδιου για τον απότιμο λινισμό, πριν ακριβώς 3 μήνες, έχω λάβει πολλές προτάσεις για τιμητικές εκδηλώσεις και στην Ελλάδα και εδώ. Τους ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Η πρότασή σας όμως είχε μια ιδιαίτερη σημασία για μένα. Μας συνδέουν τόσα πολλά. Θα αναφερθώ μόνο στο Ηλιοβασίλεμα, πίσω από το Αγίο Όρος, που εμείς οι Λιμνοί βλέπουμε. Και δεν είναι βέβαια τυχαίο που αποφασίσατε να με τιμήσετε. Εξάλλου έχω τιμηθεί από εσάς και στο παρελθόν. Και όπως βλέπετε, σεβασμιότατα, τα αδέρφια μου Λιμνοί παραβλέπουν το κανένας προφήτης στον τόπο του και παραλαμβάνω τον λάθος 2 φορές. Το ξέρω ότι το κάνατε για να στείλατε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στο πρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν ο φίλος μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με διόρισε υφυπουργό των εξωτερικών, όλη η ομογένεια πανηγύρισε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, για παράδειγμα, τον ενθουσιασμό με τον οποίο με υποδέχθηκε ο κόσμος μας στον Άγιο Δημήτριο στην Αστόρια, ήταν παρόν και ο Σεβασμιότατος, στην θριαμβευτική εκδήλωση που διοργανώσαμε τον Κυριάκο το Σεπτέμβριο. Οι αρμοδιότητες που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν πολλές περισσότερες από ό,τι δόθηκαν σε οποιοδήποτε άλλον στο παρελθόν. Αλλά επίσης ο Πρωθυπουργός μου έδωσε και μία αυξημένη ευθύνη για οτιδήποτε είχε σχέση με τη Λίμνο. Έτσι τον εκπροσώπησα 2 φορές στο νησί μας, η μία στην επέτειο της απελευθέρωσης της Λίμνου, της 8 Οκτωβρίου, και μία στην ανθρώνηση του νέου Μητροπολίτη μας, του Ιερόθεου, σε 14 Νοεμβρίου. Ήταν για μένα 2 πολύ συγκινητικές επισκέψεις. Εξάλλου, όπως είπε και ο Λέγκος προηγουμένως, ξεκίνησα από το θάνατος και εκπροσωπούσα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο νησί μας. Είχα προγραμματίσει μια σύσκεψη όλων των παραγόντων του νησιού για να, όχι να εξετάσουμε μόνο τα προβλήματα, αλλά να προσπαθήσουμε να δώσουμε και λύσεις. Αλλά την ακύρωσα όταν ανακοινώθηκε η εκλογή του νέου Μητροπολίτη, γιατί το θεώρησα ότι θα έπρεπε να συμμετάσχει και εκείνος. Τελικά τα γεγονότα της παρέτησής μου ανέτρεψαν αυτή τη συνάντηση. Όπως ξέρετε, το νησί μας έχει πολλά προβλήματα. Άποψή μου είναι ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το νοσοκομείο. Οι ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό είναι απαράδεκτες. Ελπίζω ότι ο καλός μου φίλος, ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλλας, θα κάνει ό,τι μπορεί για να λύσει έστω τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα. Κλείνω με τα εξής.
Έχω εξηγήσει με στοιχεία, αναλυτικά, γιατί αποχώρησα από την κυβέρνηση. Σε συνέντευξή μου στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, με άρθρα μου στην Καθημερινή, στην οποία αναφέρθηκε και ο καθηγητής μου, ο Νίκος Δέρτα Τερταφυλόπουλος, και φυσικά στις δικές μας εφημερίδες, στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά. Δεν σκοπεύω λοιπόν να επαναλάβω τα ίδια απόψε. Εκτός το ότι είναι γνωστά, είναι πλέον και παλιάτικα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο στόχος των άθλιων συγκοφαντών μου ήταν διπλός. Πρώτον, να χτυπήσουν πολιτικά τον Πρωθυπουργό και δεύτερον, να μπλοκάρουν το έργο μου. Κοιτάξτε, άφησα τα παιδιά μου, το σπίτι μου, τη δουλειά μου και πήγα στην Ελλάδα για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην μητέρα πατρίδα και στον απότιμο ελληνισμό. Και κάναμε πολλά. Να είστε βέβαιοι ότι θα λύναμε πολλά από τα προβλήματα που εμείς οι απόδημοι αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την γραφειοκρατία της αν είχαμε περισσότερο χρόνο. Επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, επί της ουσίας, δεν με κατηγόρησαν απολύτως για τίποτα. Και η ουσία ήταν και είναι αν έκανα σωστά ή όχι τη δουλειά μου. Και η ουσία ήταν και είναι αν την έκανα έντιμα ή όχι τη δουλειά μου. Αυτή ήταν η ουσία. Τα άλλα ήταν η αφορμή. Στο τέλος όμως της ημέρας το θέμα, αδέρφια, ποινή και φίλη των Λινίων. Το θέμα δεν είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ. Το θέμα είναι ότι είναι κρίμα, γιατί χάθηκε μια ευκαιρία για τον απόδημο ελληνισμό και για την Ελλάδα. Και όπως τον διορισμό μου, έτσι και στην παρέτησή μου, με συγκινήσατε βαθύτατα και εσείς εδώ, αλλά και πάρα πολύ στην Ελλάδα, με την αγάπη και την υποστήριξή σας. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.